Ακριβώς όταν είναι πολύ κοντινό σου πρόσωπο, νιώθεις αυτός, ας πούμε, το άτομο το οποίο το περνάει μέσα στο περιβάλλον το δικό σου, να ξέρεις ότι έχει την επιβάρυνση της στενοχώριας, όχι μόνο της περιπέτειας της υγείας που έχει, αλλά και των συναισθημάτων ότι στενοχωρεί τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί του. Δηλαδή, και όλο αυτό το πράγμα επιβραδύνει, ξέρεις, σε κάνει λίγο τούρμπο όταν είσαι. Ναι. Έχεις και τη συναισθηματική φόρτιση ότι εγώ τι κάνω τώρα. Έχω προκαλέσει τόσο πόνο, ας πούμε, στη μάνα μου, στον πατέρα μου, στον σύντροφό μου, στο παιδί μου. Εσύ ένιωθες ποτέ έτσι? Ναι, βέβαια. Ένιωσες έτσι? Βέβαια, το νιώθεις. Δηλαδή, βιώνεις αυτό που βιώνεις, ας πούμε, τον βέβαια, αγώνα. Το νιώθεις. Και νιώθεις ότι προσθέτεις ένα. Το νιώθεις. Δεν συμβαίνει. Ναι. Πουδενή. Καλά, εννοείται ότι δεν συμβαίνει. Ναι, το νιώθεις. Δηλαδή, γιατί όταν αγαπάς πολύ έναν άνθρωπο, νιώθεις ότι τον επιβαρύνεις. Εντάξει, ξέρεις, οι άλλοι βλέπουν ότι προσπαθούν να βοηθήσουν και να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για τον άνθρωπό τους. Νομίζω μόνο αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν πιστεύω ότι είχες τέτοια συναισθήματα, δηλαδή ότι μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Μπαίνεις. Γι' αυτό το λέω ότι είσαι. Ναι, μεν το έχεις βιώσει, το βιώνεις, αλλά είναι. Ποτέ δεν θα μπορείς να πεις στην ψυχολογία και δεν χρειάζεται να σου το πω έτσι. Ναι. Ξέρεις για ποιο λόγο το αναφέρω. Ναι. Είχα ακούσει και σε αυτό ήθελα να μείνω πιο πολύ. Ότι είχες πάει να κάνεις μία εξέταση σε ένα γιατρό και θέλω να πεις αν είναι αλήθεια ή αν αυτό που άκουσα ήταν ψέματα. Και ότι ο γιατρός ο πρώτος σου είπε ότι δεν ήταν τίποτα αυτό που είδες. Ναι, και αυτό. Δηλαδή, εδώ υπάρχει κάτι παράξενο στην ιστορία. Ότι εσύ βλέπεις κάτι. Πηγαίνεις. Ο γιατρός που σε κοιτάει σου λέει δεν έχεις τίποτα. Και εσύ φεύγεις. Ναι, και φεύγεις γιατί δεν έχεις. Φαντάζομαι πάρα πολλές γυναίκες και άνθρωποι γενικότερα. Δεν έχεις κανένα ιστορικό. Επομένως, δεν μπορείς να ψηλιαστείς ότι κάτι γίνεται. Έχεις και τον γιατρό ο οποίος σου λέει δεν έχει τίποτα. Και θες να πιστέψεις. Θες να πιστέψεις ότι δεν έχεις τίποτα. Ναι. Άρα, καλό είναι και το λέω, γιατί εγώ μιλάω με πάρα πολλές γυναίκες και γι' αυτό. Okay, δεν έχω πρόβλημα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά αυτό, αν ξεκινήσαμε την κουβέντα, σου είπα μιλάω εκεί που πρέπει να μιλήσω. Εγώ, ναι, λοιπόν, μιλάω με πάρα πολλές γυναίκες που έρχονται σε επαφή. Πώς, μέσω. Ναι, μέσω των. Των media, των Facebook και αυτά, ναι. Ναι, ναι. Μιλάω με πάρα πολλές γυναίκες και έχω βοηθήσει πολλές γυναίκες, αυτό, μπράβο, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Μπράβο. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να μένουμε σε μία γνώμη, ποτέ. Αν και έχω πει ότι. Τώρα τα ίδια λέω, αλλά. Όταν το είπα στην κόρη μου, έτσι το είπα λίγο σαν ιστορία αυτό το πράγμα, είπα: τι καλός άνθρωπος, Παναγιά μου, τι καλός άνθρωπος που έκανε λάθος. Γιατί σου είχε πει ότι. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είσαι μια νέα γυναίκα και διαγνωθεί ότι έχεις καρκίνο στο στήθος. Εσύ είχες στο στήθος, ε? Ναι, σου λένε ότι. Κυρίως επειδή είναι ορμονικό σε μια νέα γυναίκα, συνήθως όταν είναι ορμονικό, μάλλον, όχι κυρίως, όταν είναι ορμονικό, απαγορεύεται να κάνεις παιδί για τα επόμενα 5 χρόνια. Mm-hmm. Άρα έχω πει λοιπόν ότι αυτό ίσως ήταν όλο το τίμημα για να έρθει στη ζωή η κόρη μου. Ναι. Πάντως, εγώ θα. Βέβαια, εσύ στάθηκες μέσα στην ατυχία σου, τυχερή και έχεις αυτό το υπέροχο πλάσμα, την κούκλα που βλέπω απέναντί μου. Αλλά το σίγουρο είναι πλέον ότι το συμπέρασμα που βγάζω είναι μην μένουμε στην διάγνωση ενός γιατρού. Όχι, καθόλου. 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 Δηλαδή, αυτό είναι ένα πρέπει μήνυμα. Πρέπει να παίρνουμε και δεύτερη και όσου περισσότερου γνώμου μπορούμε. Η αλήθεια. Σε βλέπω, είσαι καλά, δόξα τω Θεώ. Ζεις καθόλου με το άγχος. Ότι. Ξέρεις κάτι, πίστευα ότι θα ζούσαμε το άγχος μια ζωή, αλλά όχι, τώρα δεν ζω. Και νομίζω ότι λόγω αυτού του πλάσματος απέναντι δεν πρέπει να ζήσει ούτε δευτερόλεπτο. Εννοείται. Ναι. Ναι. Και τι σου άφησε αυτή η ιστορία, ότι πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή. Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα ήθελα πως να μου την πεις. Να σου την πω, γιατί ξέρεις, λένε, προσπαθούν να βρουν καλά πράγματα μέσα σε αυτές τις ιστορίες τέλος πάντων. Εγώ δεν μπορώ να βρω κάτι καλό μέσα σε αυτή την ιστορία. Ναι. Συγγνώμη. Ούτε μπορώ να πω ότι με άλλαξε ως άνθρωπο και τώρα κοιτάζω τη σημασία, τα απλά πράγματα και το νόημα της ζωής. Ήμουν έτσι και από πριν ως άνθρωπος. Πάντα για μένα νόημα είχαν τα απλά πράγματα και πάντα έβρισκα ευτυχία σε αυτά. Mm-hmm. Δεν με άλλαξε λοιπόν. Και ούτε δεν και καλά πρέπει να βρω κάτι καλό μέσα σε αυτό. Δεν έχω βρει κάτι καλό μέσα σε αυτό. Συγγνώμη. Καταλαβαίνω τι λες. Το μόνο καλό είναι τώρα ότι μπορείς και βοηθάς άλλες γυναίκες. Το μόνο καλό είναι ιστορία, ότι θα σου πω. Λόγω της δυναμικής σου στάσης. Και μόνο της εικόνας να σου το πω απλά. Mm-hmm. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν βλέπεις ένα πρόσωπο το οποίο είναι δημόσιο πρόσωπο, στη δική μου την περίπτωση τότε που είχε περάσει μια ανάλογη ιστορία η Κάλι Μινόγκ. Και έβλεπα την Κάλι Μινόγκ και έλεγα να, η Κάλι Μινόγκ. Mm-hmm. Δηλαδή κατάλαβες ότι και εγώ που είμαι και μέσα σε αυτό το χώρο. Και τον έχω απομεθοποιημένο, να σου το πω έτσι, mm-hmm, απλά. Παρόλα αυτά έπαιρνα δύναμη από μια γυναίκα η οποία ήταν παγκοσμίου φήμης, αλλά έβλεπα ότι το έχει περάσει και το έχει ξεπεράσει. Και η Ατζελίνα Τζολί έστειλε πολύ ωραία μηνύματα πάνω σε αυτό. Ναι, απλά ήταν μετά. Μετά, ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι πώς λειτουργεί το πρόσωπο που είναι αναγνωρίσιμο στον κόσμο. Και δίνει δύναμη πάρα πολύ. Δηλαδή, εμένα οι γυναίκες που μιλάω μαζί μου λένε ότι εγώ χαίρομαι και θέλω να σε βλέπω. Έχω ανάγκη να σε βλέπω. Άρα λοιπόν, τι δεν θες να βγαίνεις. Να βγαίνεις. Και μόνο αυτό που σου λένε. Βλέπουνε. Βλέπεις όμως πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δεν είσαι τη χαρά δίνεις στον κόσμο. Ναι,
φύγουμε. Πάρα πολύ. Λοιπόν, κλείνω αυτό το θέμα. Πού θα δούμε να μην σε ματιάξω. Το οποίο είδε με έχει στιγματίσει τη ζωή μου τελικά. Σε έχει στιγματίσει γιατί θεωρώ ότι μόνο καλό έχει κάνει από εκεί και πέρα. Έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα προ τη μήνυση. Ούτε κρύφτηκε, ούτε φοβήθηκε, ούτε κλείστηκε στο καβό. Δεν κλείστηκα και ποτέ δεν. Και κατά την περίοδο ας πούμε, που το περνούσα δεν προσπάθησα να το κλείσω. Το μόνο που είναι στενάχωρο με την έννοια ότι έχει δηλώσει ότι δεν χάρηκε τι πρώτε στιγμέ με το παιδί σου. Όχι. Είναι κάτι το οποίο με πληγώνει. Πόσο καιρό... Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχασα. Κράτησε. Πόσο καιρό κράτησε περίπου? Ποιο? Αυτό το χρονικό. Κρατάει πάρα πολύ μέχρι να βγει. Είναι αυτά επειδή έγιναν ταυτόχρονα, ναι, η γέννηση. Το... Δεν μπορείς, ας πούμε, γιατί μπαίνεις μια διαδικασία του να έχεις όλες τις δυνάμεις σου να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε όλο αυτό το. Γιατί μετά ξεκινάει ένας γολγοθάς, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα.